Η Ευρώπη που ξέραμε όπως την ξέραμε, με τα καλά και τα κακά της, σίγουρα άλλαξε. Και άλλαξε προς το χειρότερο. Οι κοινωνίες μας βρίσκονται σε κρίση. Όπως είπε και η Νατάσα Ρωμανού, με τα περισσότερα συμφωνώ μαζί της, η κρίση είναι τετραπλή. Και για πρώτη φορά στην Ευρώπη, απολύτως τετραπλή. Δηλαδή, οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική. Αυτές οι τέσσερις κρίσεις αλληλοτροφοδοτούνται. Καμία από αυτές δεν μπορεί να ξεπεραστεί χωρίς την ανατροπή των αυξανόμενων ανισοτήτων και την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του οικονομικού και του πολιτικού συστήματός μας. Ένα είναι βέβαιο πάντως, πως αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο, τόσο απλά και τόσο καθαρά. Οι κοινωνίες μας δεν μπορεί να εξακολουθούν να εξαντλούν τους φυσικούς τους πόρους, να επιβάλλουν τη φτώχεια σε εκατομμύρια ανθρώπους, αποστεώντας τους την εργασία, την κάλυψη βασικών αναγκών ή την πρόσβαση σε αξιοπρεπή εκπαίδευση και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υγείας. Οι οικονομίες μας και οι δημοκρατικές κοινωνίες μας δεν θα είναι βιώσιμες αν τα θεμελιώδη ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά και οι βαθιές ανισότητες δεν περιοριστούν. Οι κοινωνίες μας δηλαδή διαρκώς υπερβαίνουν αυτά τα ανθρώπινα όρια και διαβαίνουμε απαγορευμένα κοινωνικά κατόφλια, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα και ένα ελάχιστο ποσοστό της ανθρωπότητας απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου που συμβάλλουμε όμως όλοι για να δημιουργηθεί. Οι δύο αυτές παραβιάσεις έχουν την ίδια προέλευση. Την κυριαρχία ενός οικονομικού μοντέλου που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες και χαρακτηρίζεται από νεοφιλελεύθερες πολιτικές βασισμένες στην πρωτοκαθεδρία των αγορών, οι οποίες υποστηρίζονται από ισχυρά οικονομικά και χρηματοοικονομικά συμφέροντα. Αυτό το νεοφιλελεύθερο μοντέλο περιφρόνει σε βαθιά την ευημερία για όλους, υπηρετώντας τους λίγους, αλλά και αδιαφόρησε για τον πλανήτη μας. Υπάρχει ισχυρή διασύνδεση ανάμεσα στην κοινωνική και την κλιματική κρίση. Δεν τη λέω εγώ κλιματική αλλαγή πια, έχω πάρει έναν όρο, κλιματική κρίση. Για την κλιματική κρίση έχουν κινητοποιηθεί πάρα πολλοί κρατικοί και νέοι φορείς σε όλο τον κόσμο. Το καλά οργανωμένο Παγκόσμιο Δίκτυο Επιστημόνων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, IPCC, δημοσίευσε τον Οκτώβριο του 2018 την εξαιρετικά ανησυχητική έκθεσή του. Παρόλη τη διεθνή δυναμική, οι ισχυρές αντιστάσεις των τεράστιων οικονομικών συμφερόντων δυσχεραίνουν τα βήματα για την προσαρμογή των κρατών για την πρόληψη των όσων με σιγουριά θα επισυμβούν. Οι άνισες κοινωνίες που δημιουργήθηκαν από τις παγιωμένες συντηρητικές πολιτικές είναι απολύτως δυσλειτουργικές, γιατί οι κοινωνίες με μεγάλες εισοδηματικές διαφορές χαρακτηρίζονται από χειρότερη υγεία, κατεστραμμένες κοινωνικές σχέσεις και περισσότερη βία, λιγότερη εμπιστοσύνη, χαμηλότερα επίπεδα παιδικής ευημερίας και εκπαιδευτικών επιτευγμάτων. Τέλος, δεν συζητάμε σοβαρά για τις αιτίες της πολιτικής κρίσης που δημιουργήθηκε με συνέπεια την άνοδο των εθνικιστικών και ακροδεξιών δυνάμεων σε ολοένα και περισσότερα από τα κράτη-μέλη μας. Δεν εννοώ ότι δεν συζητάμε σοβαρά εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, εννοώ ευρύτερα στην Ευρώπη. Γι' αυτό, για την κρίση και για το αποτέλεσμα, γι' αυτό φυσικά η οικονομική κρίση διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο, αν όχι και όχι μόνο. Την παραπάνω ανάλυση φυσικά δεν την εστερνίζονται οι δεξιές και ακροδεξιές δυνάμεις, γιατί πριν εκφέρουν ένα πολιτικό λόγο πρέπει κάποια ανάλυση να κάνουν. Αυτοί φαντάζομαι δεν την κάνουν. Γι' αυτό και ίσως δεν συμμερίζονται το αδιέξοδο και φυσικά δεν μπορούν να συζητήσουν τις όποιες ανάγκες για ριζική και αμφίπλευρη ευρωπαϊκή πολιτική σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο. Εμείς τη λέμε και τη προτείνουμε γενικότερα οι προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη όπως τις διαβάζω. Μπορεί να κάνω λάθος. Μια πραγματική, δυναμική και δίκαιη κοινωνία πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλους σε θέματα πολιτικής εξουσίας, εκπροσώπησης και συμμετοχής. Μια οικολογικά βιώσιμη κοινωνία πρέπει να είναι μια κοινωνία που να τη χαρακτηρίζει κοινωνική ειρήνη. Εδώ πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το εξής κρίσιμο θέμα. Για την όποια μετάβαση, αυτή η περίφημη μετάβαση που συζητιέται στην Ευρώπη, σε μια Ευρώπη με ανάπτυξη της σύγχρονης δημοκρατίας ή των κρατών πρόνοιας ή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, πρέπει να καταλάβουμε πως εκτός όλων των άλλων παραμέτρων πρέπει σε όλα τα επίπεδα να υπάρξει συμμετοχή. Από τη δεκαετία του 80 υπάρχει συζήτηση στην Ευρώπη για την περίφημη δίκαιη μετάβαση, όπως είχε ουσιαστικά προταθεί από τους αγώνες του τότε συνδικαλιστικού δυνατού κινήματος.
όμως λίγα έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή. Εδώ πρέπει πάλι να δούμε τη διαφορά οπτικής. Η ιδέα της δίκαιης μετάβασης έδινε έμφαση σε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Γι' αυτό ερχόταν σε αντίθεση με τη ρητορική κάποιων κυβερνήσεων, εταιριών, ιδρυμάτων ή ερευνητών που έχουν την τάση να μιλάνε για δίκαιη μετάβαση με όρους οικονομικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος και μόνον. Το πραγματικό νόημα της δίκαιης μετάβασης έχει ως εξής. Οι άνθρωποι πρέπει να αποτελέσουν την αφετηρία ως φορείς και εποφελούμενοι από τον μετασχηματισμό και όχι θύματα ή παθητικοί στόχοι του μετασχηματισμού που ήδη βιώνουμε στον τρόπο που κινούμαστε, θερμενόμαστε και δροσιζόμαστε, τρεφόμαστε, καταναλώνουμε αγαθά, εργαζόμαστε κτλ. Έτσι λοιπόν ένα κομμάτι πολιτικής μιας προοδευτικής Ευρώπης μπορεί σίγουρα να βασιστεί στη στρατηγική που εισηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ορίζοντα το 2050 σχετικά με την κλιματική αλλαγή όπως διατυπώθηκε στο Παρίσι το 2018 που θα ενσωματώνει και τη δίκαιη μετάβαση που σας ανέφερα μόλις πριν. Άρα προφανώς όλη αυτή η πολυεπίπεδη κρίση, η σύνθετη κρίση πιστέψτε με, έχει και σύνθετες λύσεις. Οι σύνθετες αυτές λύσεις κατά τη γνώμη μου είναι μόνο προοδευτικές και μόνο από αυτά που αναλύσαμε και η κυρία Ρωμανού πιο πριν. Πρέπει επομένως όλοι μαζί, νομίζω, να δουλέψουμε για τη δυνατή φωνή μας στην Ευρώπη πρώτον ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και δεύτερον ως μέρος στην Ευρώπη μιας ευρύτερης προοδευτικής συμμαχίας για την οποία έχει πρωτοστατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Δημήτρη Παπαδημούλη και όλο το επιτελείο για την οποία παλεύουν από καιρό. Την αξιοπιστία τους άλλωστε την απέδειξε και η συζήτηση προχθές των Ευρωπαίων, των υποψήφιων Προέδρων της Επιτροπής. Ο Τίμερμανς, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, πόσο συμφωνούμε και πόσο διαφωνούμε, είπε ότι πρέπει να δημιουργηθεί για ένα επίπεδο προβλημάτων μια μεγάλη συμμαχία στην Ευρώπη για να ανακτήσει η Ευρώπη το πρόσωπό της στο πολιτικό, έστω σε επίπεδο διαφωτισμού, και είπε να κάνουμε μια μεγάλη συμμαχία από τον Τσίπρα μέχρι τον Μακρόν. Αξιοπιστία λοιπόν υπάρχει μεγάλη, γιατί έγινε σοβαρή δουλειά από όλο το επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν λοιπόν λύσεις για την Ευρώπη, δύσκολες, με αγώνα, και αυτές είναι προοδευτικές. Είναι σύνθετες και βασίζονται σε συνενέσεις. Απέναντι στην Κίνα και την Αμερική συμφωνώ απόλυτα ότι η Ευρώπη παραμένει ο μοναδικός χώρος, όσο λίγο γοητευτικό και αν φαίνεται, που λόγω των καταστατικών της αρχών και ενός πολιτικού κεκτημένου που το είχε στην απαρχή της για τους αγώνες μας, εν πάση περιπτώσει, γιατί από την αρχή διαμορφώθηκε ως βασικά οικονομικός σχηματισμός και μόνο, είναι όμως ένας χώρος που μπορούμε να παλέψουμε, μας αφήνει παράθυρα για να αγωνιστούμε και να ελπίζουμε παρόλη την εξαιρετικά συγκεκριμένη τωρινή δύσκολη πολιτική συγκυρία. Φυσικά το δημοκρατικό έλλειμμα στον τρόπο λήψης των αποφάσεων στην Ευρώπη είναι μεγάλο. Άρα και οι πολιτικές πρέπει να αλλάξουν και νομίζω και ο τρόπος του οικοδομήματος πρέπει να αλλάξει. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε θέση να αποτελέσει ένα πραγματικά βασικό κορμό για αυτή τη δουλειά στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ.